Γεια και πάλι φίλοι μου, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο στο ανοιχτό βιβλίο. Στο σημερινό βιντεάκι θα σας πω σχετικά με τους σταθερούς υπολογιστές, αυτούς που κάποιος μπορεί να αγοράσει έτοιμος από κάποιο μαγάζι και αυτούς που μπορεί κάποιος να τους φτιάξει κομμάτι-κομμάτι. Θα πούμε λιγάκι πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και επίσης θα ήθελα να πω ότι αυτό το βίντεο σαν ιδέα το έχει δώσει κάποιος συνδρομητής του καναλιού, ο οποίος μου στείλε χθες σελίδα στο Facebook. Κάνε μου λέει αν θέλεις αυτό το βιντεάκι, είναι πολύ καλή ιδέα και για αυτό το λόγο κιόλας προχωράμε στη δημιουργία αυτού του βίντεο. Ας πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή. Αν θέλει κάποιος έναν σταθερό υπολογιστή, μπορείτε να πάει να τον πάρει έτοιμο από κάποιο κατάστημα. Υπάρχουν αρκετά καταστήματα στο εμπόριο, μπορεί κάποιος να βρει έτοιμο δεμένο έναν υπολογιστή και υπάρχει κιόλας η λύση να πάει είτε σε κάποιον, είτε αν γνωρίζει ο ίδιος, να τα φτιάξει κομμάτι-κομμάτι. Λοιπόν, όταν λέμε κομμάτι-κομμάτι, εννοώ να πάρει το δίσκο, να πάρει την κάρτα ταχυδρομικό, να πάρει το κουτί και να τα δέσει, να τα συναρμολογήσει όλα. Τώρα, αν πάμε στην περίπτωση λοιπόν που κάποιος πάει και τον παίρνει τον υπολογιστή έτοιμο από κάποιο κατάστημα, μπορεί π.χ. να δώσει 600-700 ευρώ, ωραία, να πάρει το κουτί, να είναι μέσα κανονικά με τα Windows, τα πάντα όλα έτοιμος δεμένος και στις περισσότερες περιπτώσεις δίνει και ένα απλό πληκτρολόγιο και ένα απλό ποντίκι η εταιρεία. Π.χ. αν είναι η Dell, αν είναι η HP, αν είναι η Lenovo, δίνουν και ένα πληκτρολόγιο και ένα ποντίκι. Ας πάρουμε για παράδειγμα ότι πάμε σε ένα κατάστημα, θέλουμε να πάρουμε έναν υπολογιστή, τον παίρνεις εκείνη τη στιγμή, έτοιμο δεμένο, το βάζεις στην πρίζα, κάνεις απλώς το σετάρισμα στα Windows να βάλεις όνομα, ημερομηνία, ώρα και είναι έτοιμο. Το βάζεις και λειτουργεί κανονικότατα. Ωραία, ας πούμε ότι δίνουμε 700 ευρώ για αυτόν τον υπολογιστή. Τώρα, υπάρχει μετά η άλλη λύση να πας, αν ξέρεις μόνο σου ή με κάποιο γνωστό, να πάρεις τα κομμάτια εσύ μόνο σου, ωραία, να το δέσεις, να περάσεις εσύ τα Windows μέσα και μετά από εκεί πέρα κάνεις τη δουλειά σου. Ποια είναι η διαφορά? Αρχικά, το πιο σύνηθες φαινόμενο είναι ότι σίγουρα με τα ίδια χρήματα θα πάρεις κάτι καλύτερο. Δηλαδή, εάν για παράδειγμα πάρεις έναν υπολογιστή 700 ευρώ από το Χ μαγαζί, ωραία, και πας να τα αγοράσεις μετά εσύ κομμάτι-κομμάτι τα ίδια πράγματα, εκεί που δίνεις 700 ευρώ σε αυτό το κατάστημα, θα δώσεις 500-600 ευρώ. Θα κερδίσετε σίγουρα 100-150 ευρώ πιο κάτω, στις περισσότερες περιπτώσεις. Όχι πάντα, αλλά συνήθως αυτό γίνεται. Ωραία. Είναι ότι σίγουρα το κουτί που θα χρησιμοποιήσετε εσείς για να φτιάξετε τον υπολογιστή σας, εννοείται πως θα είναι και καλύτερης ποιότητας. Είναι ότι θα έχει και καλύτερους αερισμούς, εξαερισμούς που λέμε, έτσι για να μην υπεθερμαίνετε. Τώρα, το λέω γιατί βλέπουμε γενικότερα πολλά παιδάκια, ειδικά σε πιο μικρή ηλικία που πηγαίνουν, έχουν την κάψα να πάρουν έναν υπολογιστή, να παίζουν οτιδήποτε. Πάνε, ας πούμε, με τον παππού τους, με τη γιαγιά τους ή με τον πατέρα τους που δεν είναι γνώστες των υπολογιστών. Πάνε σε ένα κατάστημα ηλεκτρονικών, ζητάνε έναν υπολογιστή για να παίζει παιχνίδια το παιδί τους. Είτε θα πάρουν έναν υπολογιστή ο οποίος είναι με ενσωματωμένη κάρτα γραφικά και θα δώσουν 700-800 ευρώ, είτε θα αναγκαστούν να δώσουν κοντά στα 1000 ευρώ για να πάρουν έναν υπολογιστή ο οποίος ναι, μεν υποστηρίζει και πιο βαριά παιχνίδια γιατί έχει ανεξάρτητη κάρτα γραφικών, αλλά δεν είναι σίγουρα ο υπολογιστής ο οποίος θα είχε φανταστεί το παιδάκι να πάρει. Με τα ίδια χρήματα ακριβώς θα μπορούσε να φτιάξει κάτι πολύ πολύ καλύτερο. Οπότε, σίγουρα, αν το πάμε από θέμα χρόνου, κερδίζει ο έτοιμος δεμένος. Τον παίρνεις, το βάζεις στην πρίζα, ρυθμίζεις ώρα, ημερομηνία και όλα τα σχετικά, αν δεν είναι ήδη ρυθμισμένα, και κάνεις τη δουλειά σου. Οπότε, από θέμα χρόνου, έτσι, σίγουρα κερδίζει ο δεμένος ο έτοιμος υπολογιστής που τον παίρνεις έτοιμο. Αν το πάμε τώρα από θέμα κόστους, όπως είπα και πριν, σίγουρα κερδίζει ο υπολογιστής ο οποίος θα το φτιάξει κομμάτι-κομμάτι για το λόγο ότι ίσως και πάρεις και κάτι καλύτερο με τα ίδια λεφτά, ή αν δεν πάρεις κάτι καλύτερο και θες να πάρεις ακριβώς τα ίδια πράγματα, κατά 90% θα κερδίσεις έστω και 50% ευρώ. Οπότε από θέμα κόστους κερδίζει το μηχάνημα το οποίο θα φτιάξουμε εμείς κομμάτι-κομμάτι. Τώρα, αν το πάμε από θέμα εγγύησεων. Θέμα εγγύησης, όπως γνωρίζουμε όλοι, τα περισσότερα μηχανήματα, ωραία, έχουν 2 χρόνια. Από εκεί και πέρα, εάν κάποιος το πάρει κομμάτι-κομμάτι, πάλι ισχύει το ίδιο πράγμα. Ότι κάποια κομμάτια έχουν 2 χρόνια, άλλα κομμάτια έχουν 5 χρόνια, π.χ. κάποιοι δίσκοι έχουν 5 χρόνια, άλλα κομμάτια έχουν 2 χρόνια. Το σύνδεσμο όμως είναι 2 χρόνια εγγύησή τους από τον κατασκευαστή. Από εκεί και πέρα, ένα άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι
το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει πολλούς, είναι τα τροφοδοτικά τα οποία βάζουν μέσα στους υπολογιστές. Ένα τροφοδοτικό το οποίο θα πάτε να πάρετε σε έναν έτοιμο δεμένο υπολογιστή είναι ένα απλό, πολύ 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 απλό τροφοδοτικό που βάζει ο κατασκευαστής. Εάν πάτε εσείς να φτιάξετε έναν υπολογιστή και χαλάσετε, ας πούμε, σας λέω 50 ευρώ, δεν βάζω ένα τεράστιο ποσό, θα μπορέσετε σίγουρα να πάρετε ένα πολύ καλύτερο τροφοδοτικό. Το λέω γιατί ένα τροφοδοτικό είναι πάρα πολύ σημαντικό στον υπολογιστή, ειδικά όταν παίζει παιχνίδια κάποιος, είναι αρκετά σημαντικό για το λόγο ότι τραβάει και το ρεύμα. Κάρτα γραφικών, πλακέτα και όλα τα άλλα σχετικά. Συν ότι, όπως είπα και πριν, είναι το κουτί που μπορεί να πάρετε με καλύτερους εξαιρεσμούς συγκριτικά με ένα απλό κουτί που δίνει ο κατασκευαστής. Έτσι. Οπότε, κατά την προσωπική μου άποψη, αν θέλει κάποιος να πάρει έναν υπολογιστή σταθερό, είναι προτιμότερο να βρει κάποιο γνωστό το οποίο, αν δεν γνωρίζει ο ίδιος, είναι προτιμότερο να βρει κάποιο γνωστό το οποίο θα μπορέσει να τον βοηθήσει να πάνε να πάρουν τα κομμάτια μαζί και να τα φτιάξουν. Ή αν βρει κάποιο κατάστημα το οποίο μπορεί να δέσει τον υπολογιστή, να τα δέσει το κατάστημα και να το δώσει, παρά να πάρει ένα έτοιμο μηχάνημα το οποίο σίγουρα ποιοτικά δεν θα είναι το ίδιο με ένα μηχάνημα κομμάτι-κομμάτι, σύνο ότι και σαν κόστος θα βγει αρκετά πιο πάνω. Λοιπόν, αυτά είχα να πω, πιστεύω να σας έχω καλύψει, ειδικά τώρα που θα ξεκινήσουν σχολές και όλα τα σχετικά, κάποιοι από εσάς ίσως χρειαστεί να πάρετε σταθερό υπολογιστή, αν και οι περισσότεροι προτιμάνε λάπτοπ, αλλά είναι κάποιοι που παίρνουν και σταθερό, θα ήταν καλύτερο να κοιτάξετε με κάποιο γνωστό σας ίσως για κομμάτι-κομμάτι υπολογιστή. Το λέω γιατί βλέπω πολλές φορές παιδιά τα οποία θέλουν, ας πούμε, να πάρουν υπολογιστή να παίζουν παιχνίδια, δίνουν 700-800 ευρώ για ένα μηχάνημα που είναι με ενσωματωμένη κάρτα γραφικών, με αποτέλεσμα μετά από 2 χρόνια το πολύ να χρειαστούν αναγκαστικά να πάνε να αγοράσουν και μια έξτρα κάρτα γραφικών. Ενώ θα μπορούσαν να βάλουν 50-100 ευρώ παραπάνω και να πάρουν ένα πολύ καλύτερο μηχάνημα και με κάρτα γραφικών ανεξάρτητη. Γι' αυτό το αναφέρω. Λοιπόν, αυτά φίλοι μου, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Να είστε καλά μέχρι τότε. Γεια σας.